Ένας οικολογικός τρόπος να διώχνετε εχθρούς από τα φυτά χωρίς να σκοτώνετε είναι το πιπέρι. Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε? Θα χρειαστούμε μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Δεν το βάζουμε όλο για να το διαλύσουμε καλύτερα. Θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπας καυτό πιπέρι. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο νερό και ανακατεύουμε. Όπως είναι το διάλειμμα, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε για μία ώρα. Μετά τη μία ώρα θα αραιώσουμε το διάλειμμά μας σε περίπου 1 λίτρο νερό. Θα σουρώσουμε και θα ψεκάσουμε. Είναι καλό στα φυτά και ειδικά τα ευαίσθητα να κάνουμε πάντα μια περιορισμένη εφαρμογή σε ένα μικρό μέρος του φυτού, να βεβαιωθούμε ότι δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Και φυσικά, δεν ξεχνάτε ποτέ ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε ιδιοσκευάσματα στον κήπο ή στη βεράντα σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν όμως τα προϊόντα που παράγετε πρόκειται να διατεθούν στο εμπόριο, είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα μόνο. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι στα φυτά εξωτερικού χώρου δεν θα ψεκάσετε ποτέ όταν φυσάει άνεμος. Οι λόγοι ευνοείται. Μέχρι τώρα ξέρατε ότι φρέσκα κρεμμυδάκια και δυόσμο χρησιμοποιούμε στα κεφτεδάκια. Λοιπόν, το μείγμα είναι ένα και ένα για τα έντομα που μασάνε τα φύλλα. Ελάτε να δείτε πώς. Έχουμε λοιπόν δυόσμο, τον οποίο πρέπει πάλι να ψιλοκόψουμε. Θα χρειαστούμε περίπου μισό φλιτζάνι, άρα συνεχίζουμε. Είμαστε εντάξει. Και όπως είναι, στο μπλέντερ. Το ίδιο και με τα κρεμμυδάκια. Και εδώ είμαστε εντάξει. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι νερό για να μπορέσει να γίνει το μείγμα. Και τελειώνουμε τη συνταγή με 2 κουταλιές της σούπας πιπέρι. Καυτερό πιπέρι. Ανακάτεμα. Από το διάλειμμα θα χρειαστούμε μισό φλιτζάνι διαλυμένο σε 1 λίτρο νερό. Εντάξει, δεν μυρίζει και πολύ άσχημα. Εδώ, κατά τα γνωστά ανακατεύουμε. Και με αυτό το αραιωμένο διάλειμμα θα συμπληρώσουμε το ψεκαστήρι μας σουρώνοντας. Με το διάλειμμα θα ψεκάσουμε φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όπως σας είπα, είναι κατάλληλο για έντομα τα οποία μασάνε τα φύλλα. Μουσική.
κάνε.